τη σκηνοθέτηδα θα πω εγώ. Διότι φέτος δεν ξέρω τι έχει συμβεί, Βίκη μου. Ναι. Έχεις πάρει φόρα τρεις παραστάσεις. Αυτού σκόρδαμε σε ματιά. Ναι. Πώς έγινε και οι τρεις μαζί και ήρθαν όμως. Είχες ξανακάνει σκηνοθετική απόπειρα, να πούμε έτσι. Έχω, δεν ήταν. Έχω κάνει μια σκηνοθεσία πριν το COVID. Ναι. Και φέτος τα έφερε έτσι η ζωή. Που ήταν η μία να γίνει πέρυσι, δεν έγινε εξαιτίας. Η μία ήταν να γίνει πρόπερση. Η άλλη ήταν να γίνει πέρυσι. Δεν γίναν λόγω COVID, λόγω. Και συμπέσανε. Και απλά. Κάποιων άλλων προβλημάτων που είχε η μία ηθοποιός υγείας. Οπότε ξαφνικά έπρεπε να γίνουν όλα τώρα, γιατί είχαν πληρωθεί δικαιώματα. Ήταν δηλαδή κάτι. Φυσικά δεν το επιδίωξα να κάνω τρεις σκηνοθεσίες και στη μία να παίζω κιόλας. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι, είναι. Δεν είναι πέσει ώρες, να πούμε μόνο. Δηλαδή, πολλές ώρες. Δεν βγαίνουν μαθηματικά. Ναι, 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 δεν βγαίνουν. Δηλαδή κάποια στιγμή δούλευα, έφευγα από το σπίτι στις 7.30 το πρωί και γύριζα στις 12.30 το βράδυ. Ναι. Πώς επέλεξες να κάνεις αυτή τη στροφή, θα πω εγώ, να αφήσεις ας πούμε το κομμάτι της υποκριτικής. Δεν το άφησα. Γιατί παίζεις μία από τις τρεις. Ναι, αλλά πας να εστιάσεις πολύ στο κομμάτι της σκηνοθεσίας. Είναι μία ανάγκη που γεννήθηκε. Θα ήθελα να έχουν ίσο μερίδιο. Ναι, γενικά εγώ θέλω να είμαι στο θέατρο, στο σινεμά, στην τηλεόραση. Βάλαμε να κάνω ό,τι υπάρχει. Πώς γεννήθηκε όμως αυτή η ανάγκη να σκηνοθετήσεις, γιατί δεν το έχουν όλοι οι ηθοποιοί αυτό. Είναι κάποιοι που το έχουν και το θέλουν, και είναι κάποιοι που δεν το θέλουν καθόλου αυτό, να σκηνοθετήσουν. Πώς γεννήθηκε αυτή η ανάγκη? Ξαφνικά, δεν ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά λίγο-λίγο άρχισα να καταλαβαίνω ότι επειδή μ' αρέσει η δουλειά μου πάρα πολύ, την αγαπώ. Και κατάλαβα ότι μ' αρέσει να είμαι βουτυγμένη σε όλα τα πόστα. Και κατάλαβα ότι άρχισα να το σκέφτομαι το πράγμα πιο συνολικά. Και κάποια στιγμή είπα θα ήθελα να το δοκιμάσω. Και το έκανα την πρώτη φορά και μου άρεσε πάρα πολύ. Mm. Πέρασα πολύ ωραία. Μου ήταν πολύ λιγότερο αγχωτικό από ότι το να παίξω. Το να καθοδηγήσεις τους άλλους ηθοποιούς σου φάνηκε περίεργο, επειδή έχεις υπάρξει ηθοποιός? Όχι, ίσα ίσα μου φάνηκε πολύ εύκολο, επειδή ακριβώς ξέρω τη διαδικασία. Και λίγο... Δεν είναι εύκολο να προπονήσεις. Δηλαδή, είναι αλλιώς να είσαι ο αθλητής και αλλιώς να είσαι ο προπονητής που καθοδηγείς κάποιον. Έτσι και στην υποκριτική, μπορεί ρε παιδί μου, πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος να το πεις, γιατί μπορεί άλλος να προσβληθεί. Ναι. Να του πεις, ξέρεις αυτό, εκεί μπορεί να είσαι λίγο υπερβολικός, εκεί μπορεί να γίνεις πιο δωρικός. Ναι. Εκεί δεν ξέρω τώρα τι λένε οι σκηνοθέτες. Αλλά ο καθένας λέει ότι. Ό,τι του έρθει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Εσύ τι λες, τι σκηνοθέτητα είσαι, είσαι πια αυστηρή? Εγώ τους παίρνω με αγάπη, γιατί ξέρω ότι από προσωπική πείρα ότι το ξύλο δεν έχει αποτέλεσμα, νομίζω εγώ. Και προσπαθώ να βρω τρόπους κυρίως περιφραστικούς, να φτιάξω τον κόσμο. Αλλά αφήνω και πολύ ελεύθερο πεδίο. Στον ηθοποιό. Ελευθερία. Ελευθερία να προτείνει πράγματα και από αυτά σε σχέση με αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου. Ωραία, να αναφέρουμε ότι είσαι σκηνοθετής στις επικίνδυνες σχέσεις του Λάκλο στο θέατρο Volt. Ναι. Το καμπαρέτ Κατακόμπε, έτσι λέγεται. Κατακόμπε, ναι. Κατακόμπε στο Φάουστ και παίζεις το δικό μου Αρθούρος. Αυτό τώρα είναι μια περίεργη συνθήκη. Να το συζητήσουμε λίγο αυτό τώρα. Παίζεται σε ένα σπίτι στο Μαρούσι. Ναι. Τι είναι αυτή ακριβώς το σπίτι στο Μαρούσι? Όταν μου έκανε την πρόταση, το κείμενο το έχει γράψει η Ευσταθία, η τραγουδοποιός. Και όταν με πήρε τηλέφωνο πριν από 2 χρόνια ότι έχει το κείμενο και ότι θα ήθελα να μου το στείλει, να το διαβάσω, αν θα με ενδιαφέρει να το παίξω. Και μου το έστειλε η Ευσταθία, έχει γράψει και άλλο ένα, τη Μαρί Κιουρί, που παίζεται πολλά χρόνια, παίζει Πέγγι Τρικαλιώτη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μου το έστειλε, το διάβασα, μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι η ιστορία του Αρθούρου Ρεμπό, αλλά όπως μας την διηγείται η αδελφή του, η μικρότερη αδελφή του, η οποία είναι και αυτή στην οποία οφείλουμε το ότι γνωρίζουμε τα έργα του, γιατί ο Ρεμπό εξαιτίας της σκανδαλώδους και πολύ περίεργης ζωής που έζησε, την εποχή του υπήρξε... Δηλαδή η κοινωνία του Παρισιού και της Γαλλίας συνολικά δεν τον ήθελε καθόλου, οπότε κάπως λίγο τον είχε αποκηρύξει. Αλλά επειδή αυτή του είχε φοβερή λατρεία, τον ουσιαστικά προσπάθησε να αποκαταστήσει τη φήμη του.
Και ενώ ήταν πάντα αυτή που ήταν στη σκιά του, ήτανε, ζούσε, τον λάτρευε, είναι αυτή τελικά που είχε τη μεγαλύτερη δύναμη. Mm. Και αυτό είναι και το νόημα, ας πούμε. Όταν λοιπόν μου το έστειλε, να σκέφτομαι και πού μπορεί να γίνει αυτό, σε ποιο θέατρο. Και κάπως συζητώντας και περνώντας ο καιρός, βρήκαμε αυτό το σπίτι, το οποίο είναι ένα αρχοντικό στο Μαρούσι, το οποίο το έχει μια η Γεωργία Δελγιανοπούλου, η οποία είναι μια έτσι, πολύ σπουδαία, πολύ ωραία γυναίκα. Η οποία μένει σε αυτό το σπίτι κανονικά. Η οποία μένει στον πάνω όροφο, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο σπίτι. Κατεβαίνω λίγο από το σπίτι, μου είναι μια παράσταση από κάτω. Συγγνώμη, ενοχλώ, είμαι με τον πανιερό μου. Είναι ένα τεράστιο σπίτι που μένει πάνω η διοκτήτρια, αλλά από κάτω. Και κάτω έχει αυτό τον χώρο, ο οποίος είναι το σπίτι, τον οποίο τον δίνει. Είναι ένας χώρος τέχνης, τον οποίο τον λέει, τον ονομάζει ιδιόμελο. Και είδαμε λοιπόν το είδαμε. Οι θεατές πώς κάθονται, δηλαδή κάθονται σε καναπέδες, πολυθρόνες. Εγώ τι θα κάνω, γιατί δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ θα βάλω παλιά έπιπλα μέσα. Ναι. Θα το γεμίσω δηλαδή με έπιπλα. Σαν σπίτι δηλαδή. Σαν σπίτι, το σπίτι. Και θα παίζουν ας πούμε στο σαλόνι. Θα ανάψω το τζάκι, μάλιστα. Α, ωραία. Ωραίο. Θα καθίζω τους θεατές, εγώ, στις πολυθρόνες, στις καρέκλες, στον καναπέ, στο αυτό. Εγώ και σε ένα κρασάκι δεν θα έλεγα όχι. Θα έχω κρασί, έτσι, μπράβο. Λικέρ, έτσι, καφέ. Τέλεια. Και μπισκοτάκια. Τέλεια. Πολύ ωραία. Και θα διηγούμε στους φίλους μου, γιατί έτσι θα τους θεωρώ τους θεατές. Πόσα άτομα μπορεί να χωρέσει αυτό το σαλόνι? Πιστεύω ότι θα χωρέσει γύρω στα 40 άτομα. Α, θα πάρει 40. Ναι. Θα είναι ένα καθιστό πάρτι. Γιατί κοιτάξτε την επιχειρηματική πλευρά ενός πράγματος, ρε παιδί μου, ότι αυτό όλο θα παίζουν κάποιοι ηθοποιοί. Θα αποφέρει τα κέρδη. Μόνο λόγος. Είμαι μόνη μου και θα έχω και το Δημήτρη τον Κολιό, ο οποίος θα με βοηθάει σε αυτό. Θα είμαστε έτσι ένα. Ναι. Και αυτό σκηνοθετήσει. Άρα, εσύ σκηνοθετείς τον εαυτό σου. Ναι. Πώς ναι. είσαι με τον εαυτό σου, σκηνοθέτη? Κοίταξε, είναι πολύ απέσια σκηνοθέτη. Μου σπάει πολύ τα νεύρα. Κοντράρομαι με αυτήν. Και ηθοποιός όμως είναι δηλαδή πολύ. Είναι αντιδραστικό πλάσμα. Είναι περίεργο, πολύ περίεργο. Αλλά επειδή είναι αυτή η ειδική συνθήκη. Ναι. Είναι πολύ ειδική συνθήκη. Το χαίρομαι, το ευχαριστιέμαι πολύ. Είναι τελείως διαφορετικά από τα δύο προηγούμενα. Το πολύ ωραίο είναι ότι και οι τρεις δουλειές είναι τελείως διαφορετική μία από την άλλη. Ωραίο αυτό. Το καμπαρέ που ανέβηκε τώρα την προηγούμενη Τετάρτη και παίζεται στον κάτω χώρο του Φάουστ, mm-hmm. δηλαδή στο μπαρ mm-hmm. του, είναι μια παράσταση την οποία την ονειρεύτηκα πριν από κάποια χρόνια και το γεγονός ότι έγινε τώρα πράξη, δεν χαίρομαι πολύ. Είναι με νέους, πολύ νέους ηθοποιούς που τελειώσαν πέρυσι πρόπερση τη σχολή, πρώην μαθητές μου, φοβερά ταλαντούχα παιδιά, με κείμενα που γράφτηκαν τώρα και από τα παιδιά αλλά και από συγγραφείς που μας κάναν τη μεγάλη τιμή να γράψουν, όπως ο Αλέξανδρος ο Βουλγαρής, ο The Boy, η Κική η Μαυρίδου, η Εύη Δόβελου, ο Μήνος ο Θεοχάρης, η Φωτεινή Αθερίδου, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι μια δουλειά η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη. Τραγούδι, χορός, κείμενα. Ωραίο. Σκοτεινό. Αλλά πολύ ωραίο. Και την Τετάρτη έγινε χαμός που ανέβηκε. Πίνεις το χαλαρά. Πολύ ωραίο. Ενώ με το πότε έχουμε παράσταση... ένα θέμα, έτσι. Παντού πίνουμε με τη Βίκη. Άρα διδάσκεις κιόλας σε παιδιά, σε μαθητές. Ναι, έτσι. Είμαι, με την κόρη σου κάνετε θέατρο? Παίζετε τίποτα παιχνίδια? Με τίποτα. Θέατρο καθόλου δεν κάνεις με την κόρη? Όχι. Πέρυσι που είχε έρθει, νομίζω μας είχε πει ότι θέλει πολύ να πάει ταξίδι στη χώρα από την οποία την υιοθετήσατε. Ναι. Να δει τις ρίζες. Θα τις πήγατε? Όχι, θα πάμε φέτος το καλοκαίρι. Α, θα πάτε λέμε. Φέτος. Με το. Της έχεις μιλήσει ότι την υιοθετήσατε, ότι έχετε μιλήσει ανοιχτά? Από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς. Από πάντα. Αυτό σας συστήθηκε να το κάνετε, σας το προτείναν, ας πούμε? Είναι κάτι το οποίο το συμβουλεύουν όλοι οι ειδικοί, ότι το παιδί πρέπει να μάθει από πολύ νωρίς την ιστορία του. Αλλά και για μένα ήταν απόλυτα αυτονόητο ότι έτσι λέω, θα παιδί, γίνει. Λέω, ρε παιδί μου, υπάρχει μια συγκεκριμένη ηλικία που πρέπει να το κάνεις αυτό για να, ίσως να το συνειδητοποιήσει, να μπορεί να το αποδεχτεί. Πας πάντα με το παιδί. Το ξέρετε κι εσείς από τα δικά σας τα παιδιά που κάνουν ερωτήσεις, τις οποίες ανάλογα με την ηλικία που βρίσκονται, τις απαντάς, mm-hmm. όπως τους απαντάμε, όπως δηλαδή πάμε με αλλάζει βάση... Αλλάζει και ο τρόπος που απαντάμε. Φυσικά, ναι. Άλλα πράγματα ρωτάει ένα παιδί στα τρία, άλλα στα πέντε, άλλα στα οχτώ και πας λίγο με αυτό. Κάθε φορά με αυτό που ρωτάει δεν φορτώνει στο παιδί με περισσότερες πληροφορίες από αυτές που σου ζητάει. Σου ζητάει, αδερφάκι.
Αμέ. Ναι. Πολύ. Και τι σχέση έχει να κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Σου περνάει το Έχετε σκεφτεί να υιοθετήσετε κι άλλο ένα παιδάκι. Το έχουμε σκεφτεί, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Η διαδικασία εννοείς ή δεν αντέχεις Όχι, να... είμαστε κι οι δυο εργαζόμενοι, το ξέρετε κι εσείς, σε μια δουλειά που δεν έχει κανένα σταθερό ωράριο. Δηλαδή τώρα, ξεκινώντας τις πρόβες των επικίνδυνων σχέσεων που ήταν στα τέλη Αυγούστου μέχρι την Τετάρτη, την έβλεπα ελάχιστα. Mm. Ναι. Εντάξει, προκύψαν τώρα και τρεις δουλειές μαζί. Ναι, συνήθως αλλά... δεν προκύπτουν όλα Όχι, μαζί, δεν... παιδί μου. Α, ωραία φωτογραφία από τις επικίνδυνες σχέσεις. Ναι. Ευσταθία, ναι. Εντάξει, θα προσέχει άνω το αδερφάκι, κύριε παιδί μου. Έφτασε 8 χρονών τώρα, σιγά. Τσουκου. Όλοι, παλιά γιατί κάνανε τόσα παιδιά, δεν σκεφτόμαστε. Το σκεφτόμαστε. Αν είναι, θα το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε άμεσα. Άρα υπάρχει νοθετική από την πλευρά σας. Ναι, θα θέλαμε. Ναι. Τέτοιο, στο να γίνει το θέμα είναι ότι είναι και ένα διαδικαστικό θέμα πέρα από το θετικό. Φυσικά. Υπάρχει και μια διαδικασία χρονική και αναπαυστική, να το γνωρίσεις, πρέπει να πηγαίνεις ταξίδια που σημαίνει παραλείψεις από εδώ. Δηλαδή είναι μια διαδικασία. Αν μια τέτοια θυσία, άρα φαντάζομαι θα γινόταν πάλι από το ίδιο μέρος, την Αιθιοπία. Λογικά. Θα ήταν κάπως έτσι στο μυαλό σου. Η Αιθιοπία έχει κλείσει τα σύνορά της τώρα. Δεν δίνει σε διακρατικές, δεν κάνει διακρατικές υιοθεσίες. Άρα τώρα μια επιλογή τι θα ήταν, ρωτάω, δεν γνωρίζω καθόλου. Δεν ξέρω τώρα, πάλι από την Αφρική θα θέλαμε, αλλά θα δούμε. Ότι... Μάλιστα. Έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της θεατρικά, ας πούμε, σε έχει δει σε δουλειές. Με έχει δει μόνο στην Επίδαυρο, που παίζαμε τη Λυσιστράτη πρόπερση, που ήταν κάτι που θα μπορούσε να δει. Τα παιδιά μου δουν θέατρο θέλουν να παίξουν, το ξέρεις αυτό. Εμένα όχι. 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 Ίσως ηλικία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τους ανοίγει το θέατρο. Τους δίνει μία. Είναι σαν μαγικός κόσμος, σαν να τους ανοίγεται μία τεράστια κουρτίνα. Βέβαια. Ξαφνικά ανακαλύπτουν μία μαγεία μέσα σε αυτό. Η Άννα, ενώ έχει έρθει και σε πρόβες. Και πέρυσι που έπαιζα μια παράσταση στα πλαίσια του ότι όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός ήταν όλη τη βδομάδα μαζί στις πρόβες που παίζαμε σε ένα αρχαίο θέατρο στην Ορεινή Αρκαδία. Ακόμα δεν την έχει, πάει, βλέπει παραστάσεις, της αρέσει αλλά μέχρι εκεί δεν είναι... Ακόμα δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ανέβει η ίδια στη σκηνή. Θα ήθελες εσύ αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό ή θέλω να κάνει ό,τι την κάνει ευτυχισμένη. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Σιμπίκη. Διάβασα και δεν το έχω καταλάβει. Είπε ότι ο παπά σου είχε αφήσει ένα γράμμα. Δεν ξέρω, πριν φύγει από τη ζωή. Ναι. Που σου έλεγε ότι θέλω να τελειώσει και μια σχολή πέρα από το θέατρο. Ναι. Για να έχει ένα πτυχίο. Ναι. Δεν ήθελε το θέατρο καθόλου. Ή το είπε μόνο αυτό που λέμε διασφάλεια ενός πτυχίου. Όχι, δεν μου είπε ποτέ ότι. Καταρχήν, εγώ δεν είχα εκδηλώσει ποτέ ανοιχτά. Ούτε το ξέρω ούτε εγώ. Okay. Ο πατέρα μου πέθανε όταν εγώ ήμουν 16, ήμουν δευτέρα λυκείου. Έπαιζα στην θεατρική ομάδα του σχολείου, στη γερμανική σχολή που είχε μια πολύ δραστήρια θεατρική ομάδα και τρελαινόμουν, μου άρεσε πάρα πολύ. Και λίγο πριν πεθάνει μου είχε αφήσει ένα γραμματάκι στο γραφείο μου όπου μου έγραψε ότι να ασχοληθείς με ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Το είχε ψυχανεμιστεί μάλλον, γιατί εγώ δεν είχα πει ποτέ τι θες να ούτε κάνεις. Ήξερα τι ήθελα το να ήδη κάνω αυτός. Το αισθάνθηκε και μου λέει να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου, αλλά θα σε συμβούλευα να τελειώσεις και ένα πανεπιστήμιο για να έχεις τη σιγουριά ενός πτυχίου. Γι' αυτό μπήκες στη διαδικασία να δώσεις εξετάσεις να περάσεις το πάντιο. Ναι. Το οποίο δεν τελείωσες όμως. Δεν τελείωσα. Του έκανα τη χάρη να μπω, αλλά ναι, μετά με κέρδισε το θέατρο. Μετά ένιωσες που δεν πήρες πτυχίο. Θα ήθελες να μπορούσες να έχεις συνεχίσει να πάρεις το πτυχίο σου. Ναι, μετά νιώσα. Μετά νιώσα. Βέβαια, μπορώ και τώρα όπως το κάνω. Δηλαδή, δυστυχώς δεν κάνω τη σχολή που μπήκα, την Πάντιο, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, που θα ήθελα πάρα πολύ τώρα. Αλλά μπήκα κατά τα κτίριας πέρυσι στη θεατρολογία. Μπράβο. Και σπουδάζω, είμαι πολύ σπασικλάκι, φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ. Ήμουνα σίγουρη ότι είχαν πολύ καλή μαθήτρια. Εννοείται, τι θα ήταν. Στο σχολείο δεν ήμουνα. Δεν ήσουν, Όχι, στο σχολείο ήμουνα μια κανονική μαθήτρια. Εντάξει, τελείωσα με πολύ ψηλή βαθμολογία στην τρίτη λυκείου, ακριβώς επειδή είχα στόχο να κάνω, ας πούμε, αυτό που είχα αποσχεθεί στον πατέρα μου.
Αλλά μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου ήμουν μια μαθήτρια του 16,5. Να που ναι. Κοίτα να δεις τώρα όμως που τα φέρνει έτσι η ζωή, που πήγες, έδωσες κατάκτηρες, πέρασες την αντρολογία, θα πάρεις και το πτυχίο. Θα το πάρω το πτυχίο και μετά θα κάνω μεταπτυχιακό και μετά θα κάνω και άλλη σχολή. Μπράβο, ρε. Αποφάσισα ότι θα σπουδάσω. Έξω να ερευνηθεί όλα αυτά. Λοιπόν, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσαμε παραπονεμένες τις επικίνδυνες σχέσεις. Πες τα λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θέατρο Volt, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, παίζεται ήδη με τον Δημήτρη Αλεξανδρή, την Άντρια Ράπτη, την Ευσταθία Τσαπαρέλη, την Έλενα Τηρέα και τη Μαριλένα Μπαρταλούτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.